Και όχι μόνο δεν μαγειρεύω παστίτσιο, δεν μαγειρεύω τίποτα. Ποιος μαγειρεύει σπίτι, ο άντρας σου? Ναι. Α, είσαι από αυτές. Μαγειρεύει καταπληκτικά ο άντρας μου. Δεν κάνει να το λέω γιατί θα λένε καλά αυτή τι ακαμάτα που είναι. Αλλά έχω βγει τόσο μικρή από τη δουλειά, στη δουλειά. Μαγείρευε πάρα πολύ καλά η μαμά μου. Μαγείρευε πάρα πολύ καλά αμέσως μετά ο άντρας μου. Είχαμε μια κοπέλα που μαγείρευε πάρα πολύ καλά. Ο γιος μου ήταν στα σπίτια από 7 χρόνων μαγείρευε. Η εικόνα ήταν εγώ να κάθομαι έξω από το πάγκο της κουζίνας και μέσα στην κουζίνα να γίνεται ένας συνωστισμός. Μπαμπάς, γιος και η κοπέλα. Οπότε δεν είχε χώρο για μένα. Σωστό. Αυτός δηλαδή είναι ο λόγος που δεν έμαθα. Έχεις δίκιο. Και εγώ έτσι το βλέπω κι εγώ. Με συμφέρει κιόλας, γιατί να σου πω κάτι. Άμα δεν είσαι και πολύ αγάπη για τη μαγειρική, ρε παιδί μου, γιατί να μην μαγειρέψουν οι άλλοι που έχουν αγάπη? Ναι, και ύστερα, άμα μαγείρευα, θα μαγείρευα πράγματα που θα μου άρεσαν και δεν θα προλάβαινα να τα δοκιμάσουν οι άλλοι και δεν θα μπορούσα να χωρέσω από την πόρτα σε λίγο. Οπότε, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα.